σκέψη να κάνω ένα βιντεάκι το οποίο δεν έχει ξαναγίνει τέτοιο βιντεάκι, με την έννοια ότι δεν έχουν υποθεί αυτά τα πράγματα και είναι καλό για όλους τους μουσικούς ή για αυτούς που πρόκειται να γίνουν επαγγελματίες. Δεν έχω κανένα σκοπό, μη θεωρήσει κανένας ότι θέλω να δείξω ότι εγώ είμαι κάτι ή εγώ τα ξέρω άλλα. Αν κάποιος έχει αντίθετη γνώμη, εγώ την σέβομαι. Όλα αυτά που θα τα πω μέσα από την καρδιά μου με ειλικρίνεια, για να βοηθούμε, γιατί αυτός είναι ο σκοπός. Γιατί κατά ψέματα βλέπουμε και αυτοί που παίζουν πολύ καλά και αυτοί που μαθαίνουν, βλέπουν όλα τα βίντεο που κυκλοφορούν, τα βιντεάκια με τον Μπουζούκι στο YouTube. Άλλοι τα βλέπουν για να πάρουν, γιατί κατά ψέματα κανείς δεν τα ξέρει όλα. Μπορεί κάποιος που παίζει λιγότερο από κάποιον που είναι χρόνια μουσικός να παίξει ορισμένες φράσεις και ορισμένες τεχνικές, να πει αμάν, και εφόσον έχει ταπεινή καρδιά, τις πάρει. Οπότε άλλοι τα βλέπουν για να πάρουν, άλλοι τα βλέπουν για να μάθουν καινούργοι, και πρέπει να προσέξουν αυτοί οι οποίοι ήδη παίζουν καλά και ακούνε κάποιους που δεν παίζουν καλά. Πρέπει να έχουν ταπεινή καρδιά και να θυμούνται ότι και εκείνοι βρισκόταν στη θέση αυτού που είναι ακόμα αρχή. Υπάρχει και μια μερίδα, είπαμε, θα πούμε την αλήθεια που είναι τα πράγματα για να διορθωθούμε και να προσέχουμε και για να αυξηθούμε. Οι οποίοι νιώθουν ασφάλεια και θέλουν να είναι πρώτοι, να μην δουν κανένα να τους ξεπεράσει. Και αυτοί είναι οι οποίοι ανοίγουν το στόμα τους και τσαλοπατούν όλους, μαυρίζουν όλους για να είναι αυτοί άσπροι. Δεν είναι όμως αυτή η καλή καρδιά. Η καρδιά μας πρέπει να είναι να βοηθήσουμε τον άλλο. Και αυτός είναι ο σκοπός που βάζω τα βιντεάκια. Δεν είναι για να δείξω, ξέρετε, εγώ έχω δουλέψει 45 χρόνια και έχω. Και τι έγινε. Θα σου πει όλα τώρα τι κάνεις. Και αν ακόμα το κάνεις, γιατί καφιέσαι σαν να μην το έχεις κάνει. Δεν χρειάζεται να καφιόμαστε ούτε να νιώθουμε ανασφάλεια. Και θέλω να πω ότι στην ανασφάλεια πολλοί που να μην τους ξεπεράσουν κατηγορούν τους άλλους. Όχι. Θα έχουμε ταπεινή καρδιά να δεχόμαστε όλους. Και όταν μπορούμε να βάλουμε κάποιο βιντεάκι το οποίο θα βοηθήσει κάποιον που βγαίνει ή που δεν έχει λεφτά και με την κρίση για να κάνει μαθήματα ή μένει σε ένα μέρος που δεν έχουν δασκάλοι, να μπορεί να βοηθηθεί. Αυτή είναι η καρδιά μας. Και ανάλογα τώρα ο καθένας πού θέλει να βρεθεί. Είναι σαν το τρένο που είναι μπροστά η ατμομηχανή που ήταν παλιά και είχε τα βαγόνια. Εσύ και εγώ πού θέλω να είμαστε. Θέλω να είμαστε μηχανή, ατμομηχανή, να τραβάμε τους άλλους ή θέλουμε να είμαστε βαγόνια. Ο καθένας εκλέγει μοναχός του. Αλλά προσοχή, αν γίνουμε μηχανή και τραβάμε άλλους, δηλαδή είμαστε στην πριστινή γραμμή, δεν πρέπει να γυρνάμε πίσω και να κοροϊδεύουμε τα βαγόνια, επειδή βρίσκονται στην πίσω γραμμή. Εξάλλου υπάρχει αυτό το ρητό ότι εν τη δυνάμει υπάρχει σχής. Όπου υπάρχει ενότητα, υπάρχει σχής. Αλλά δυστυχώς, εγώ από τον καιρό που βγήκα στα Μπουζούκια μέχρι σήμερα δεν είναι θέμα κατηγορίας, είναι μια πραγματικότητα. Είπαμε, θα πούμε την αλήθεια. Πάντα βλέπεις ότι, ας πούμε, σε ένα πάλκο δουλεύουν 5 μουσικοί, 7 μουσικοί ή πιο λίγοι τώρα με την κρίση περικοπές και κλίκεις. Ο ένας κατηγορεί πίσω από την πλάτη τον άλλο. Μπαίνεις μέσα στη δουλειά, καλησπέρα παιδιά! Και μπορεί από τους υπόλοιπους 4 αν είναι 5 να μην σου πει κανένα ή να σου πει ένας καλησπέρα. Και συγκοιτάζουν και είναι αυτός, πώς να τον πούμε, ο μουσικορατσισμός. Υπάρχει ρατσισμός. Γιατί παίζεις έτσι, γιατί υποστηρίζεις έτσι, γιατί δεν είσαι έτσι, γιατί δεν είσαι με αυτόν, άρα εγώ ανήκω εκεί, μόνο και μόνο για να μας δίνουν δουλειές, για να ανήκουμε εκεί, γιατί αυτός παίζει πιο καλό μπουζούκι από εκεί πέρα. Δεν είναι όμως σωστό αυτό το πράγμα. Είναι καιρός, πρέπει να αλλάξουμε. Και πρέπει να βοηθήσουμε όλους αυτούς που έρχονται. Τώρα, αυτοί που θα λένε, θα φαίνονται από μακριά και ξέρετε ποιοι θα είναι. Αυτοί που δεν μελετάνε. Είναι ένας εδώ, είπαμε ότι στο παρακάτω βιντεάκι που θα ακολουθήσει. Είπα ότι βρίσκομαι εδώ στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι ένας εδώ πέρα στο Ηράκλειο, ο οποίος μου λέει: τι θα γίνει με σένα, έχεις γεμίσει όλο το Ηράκλειο μαθητές και δεν θα μπορούμε να βρούμε δουλειά. Πρόβλημα. Πρόβλημα γι' αυτό είναι. Γιατί. Και βέβαια πρέπει να βγει νέο αίμα, πρέπει να βγουν νέοι μουσικοί. Το πρόβλημα γιατί ήταν με αυτό είναι. Ένιωθε ανασφάλεια. Για να μην νιώθει λοιπόν κάποιος ανασφάλεια, πρέπει να κάτσει να μελετήσει. Δεν πάει να πει ότι μελέτησε, έμαθε 5 πράγματα, κρατάμε τα πόστα, γιατί μετά μοιάζομαι σαν τις εφορίες, σαν τις δημόσιες επιχειρήσεις που πάμε και είναι κάτι γεροντάκια, κάτι γριούλες και πας να σε εξυπηρετήσουνε και σου βγάζουν μια ωραία γλώσσα. Και αντί να σε εξυπηρετήσουνε, σου φωνάζουν και από πάνω και σε κουλάζουν στον τοίχο. Και είναι σαν τον κακό τροχονόμο, άμα το θέλουμε αυτό το πράγμα, το οποίο σου λέει άδεια, ασφάλεια, χταίο και τα έχεις όλα. Και είναι κακός
Και σου λέει άναψε τα φώτα σου. Άναψε το δεξί φλάς. Κάτι να σου βρει. Στο τέλος θα σου πει τα λάστιχα σου είναι παλιά. Κάτι θα σου βρει. Αυτός είναι κακός. Να μην είμαστε κακοί και να θέλουμε να κρατάμε τα πόστα, γιατί χώρο έχει για όλους και να είμαστε αισιόδοξοι. Μπορεί να έχει κρίση, τα μεγάλα μαγαζιά αρχίζουν και είναι πιο δύσκολο να επιβιώνουν, αλλά τώρα είναι μόδα και πρέπει να προσαρμοστούμε, είναι ταβέρνες. Τώρα έχουμε φτάσει να βγάζουμε ένα μεροκάματο για να γίνεται συντήρηση. Εκεί είμαστε τώρα. Και έχει δουλειά για όλους. Άμα το δούμε αισιόδοξα. Άμα το δούμε, τι κάνεις. Άστα, τα βλέπεις τα πράγματα χάλια. Πού θα πάμε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Και βέβαια, αυτό είναι παγκόσμιο. Αυτά είναι γραμμένα. Τον Ιωάννη, τον τελευταίο μαθητή του Χριστού. Αυτά θα γίνουν. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Εμείς τι πρέπει να κάνουμε. Δεν μιλάω για θρησκείες ή οργανώσεις, να με παραξηγήσει κανένας, αλλά είναι ώρα και μέσα σε αυτό να σηκώσουμε τα χέρια, να ζητήσουμε τη χάρη του Θεού. Γιατί τόσα χρόνια λεγόμαστε εδώ στην Ελλάδα ότι είμαστε εμείς και εμείς και εμείς, και βλέπουμε τώρα πως βγαίνουν στη φόρα ότι σαπίλα. Κανείς δεν νοιάζεται για μας. Ο μόνος που νοιάζεται είναι ο Θεός. Αυτό το βιντεάκι που θα ακολουθήσει μετά από αυτό το αφιερώνω σε όλους τους μουσικούς, σε όλο τον κόσμο, μέσα από την καρδιά μου. Και προτρέπω όλους αυτούς που έχουν 5 πράγματα να το κάνουν και να βάλουν βιντεάκια για να μάθουν και οι άλλοι. Αυτή είναι η καρδιά μας. Σας αγαπώ πολύ. Λοιπόν, θα παίξουμε λίγο, αλλά πιο πολύ αυτό το βιντεάκι θα είναι για να απαντήσουμε σε διάφορες ερωτήσεις που έχουν οι μαθητές, αλλά και κατ' επέκταση όποιος ενδιαφέρεται από αυτές τις ερωτήσεις να μάθει ορισμένα πράγματα. Δεν είναι ότι εγώ τα ξέρω όλα, αλλά θα απαντήσω σύμφωνα με τα χρόνια τυχαίνει, 45 χρόνια εκεί είμαι στη δουλειά, και σύμφωνα με την πείρα και αυτά που είδα και αυτά που έζησα στην πραγματικότητα, μέσα από εκεί θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Γιατί η αλήθεια πως είναι κρίσιμες ερωτήσεις όσον αφορά τους μουσικούς. Οπότε, να αρχίσω με κατευθείαν τις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είναι, βάζουμε πολλά στα τραγούδια και πότε. Εσύ βάζεις πολλά, μου λένε. Αλήθεια, βάζουμε πολλά στα τραγούδια. Όταν λέμε πολλά, εννοώ ότι δεν αλλοιώνουμε τη μελωδία, έχουμε το περιθώριο να βάλουμε πολλά. Η απάντηση είναι ναι. Αλλά για να τα βάλει κάποιος τα πολλά, πρέπει να έχει κάποια πείρα. Άμα τώρα πιάσει το τραγούδι και δεν αφήνει και μπαίνει στην περιοχή του τραγουδιστή και δεν τον αφήνει να τραγουδήσει, εκεί τώρα είναι ότι είναι επιδεικτικό πνεύμα και θέλει να δείξει ότι εγώ εδώ είμαι. Αυτό δεν είναι καλό. Ο μουσικός ο οποίος βάζει πολλά, ξέρει που τα βάζει τα πολλά. Και είναι σαν τον καλό οδηγό ο οποίος ξέρει να τρέχει με 180 χιλιόμετρα, αλλά ξέρει να πηγαίνει και με 20 χιλιόμετρα πίσω από ένα φορτηγό το οποίο δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Το πούμε διαφορετικά. Πες ότι παίρνουμε το Μανώλη τον Καραντίνη και δεν τον ξέρει κανένας. Του βάζουμε και μαλλιά, του βάζουμε και μια περούκα ξαντιά. Γεια σου Μανώλη. Και τον πάμε σε ένα άγνωστο μέρος για να παίξουν το Ζεμπέκιο της Ευδοκίας και ένα μαθητή δικό μου. Και να γίνει ένα διαγωνισμός ποιος παίζει καλύτερα. Εάν το πάρουμε κατά αυτούς που είναι του γράμματος, δεν το παίζεις σαν το CD. Λάθος. Βάζεις πολλά. Τώρα αυτούς θα τους βγάλουμε έξω. Πάμε λοιπόν εκεί στο μέρος. Είναι ο Καραντίνης με το μαθητή το δικό μου. Γίνεται ο διαγωνισμός. Έχουν μάθει και οι δυο το Ζεμπέκιο Δοχείας ακριβώς, ακριβώς. Μέχρι και τον αέρα της πένας. Ποιος θα βγει καλύτερος. Και οι δυο το ίδιο. Και οι δυο το ίδιο. Για να φανεί κάποιος ότι είναι καλύτερος, και στη συγκεκριμένη περίπτωση ο Μανώλης, θα πρέπει να κάνει αυτό που κάνει, ήδη το κάνει. Και ο κάθε μουσικός καλός, σύμφωνα με την πείρα που έχει, δεν είναι ότι θα φλιαρεί στο μπουζούκι, αλλά θα βάλει πολλά. Βέβαια, αυτά τα πολλά τώρα, εκεί είναι σχετικό. Πολλοί τα καταλαβαίνουν, πολλοί δεν το καταλαβαίνουν.
και είναι και η άλλη του γράμματος. Που σου λέει, α, εκεί, αυτό. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί μετά θα ήταν όλοι οι μπουζουξίδες, θα ήταν το ίδιο. Και μετά δεν θα υπήρχε και πρόοδος. Μην ξεχνάμε το Χιώτη, τι πόλεμο του κάνανε το Χιώτη. Και όχι μόνο, και κάθε Χιώτη. Και σε κάθε δραστηριότητα της ζωής που τόλμησε να βάλει καινούργια πράγματα, τον κατηγορήσανε. Αλλά αυτό μετά, στο πέρασμα του χρόνου, αποδεικνύεται, είναι σωστό, δεν είναι σωστό. Ο Χιώτης, για όσους δεν ξέρουνε, έπαιζε άλλες ανταποκρίσεις την πρώτη φορά, άλλες τη δεύτερη φορά, άλλες την τρίτη. Έχω κασέτες από την Αμερική, τα οποία έτυχε στην Αμερική να κάνω 12 χρόνια. Ο Λεμονόπουλος το ίδιο. Δουλεύουμε στη Βοστόνη το 1974. Άλλα την πρώτη φορά, άλλα τη δεύτερη φορά, άλλα την τρίτη φορά. Αλλά ήταν εκεί. Ήταν ένα κουτάκι που τον περίμενε να βάλει εκεί, 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 εκεί. Και ο σκοπός, αν κάποιος βάλει κάτι, να μην είναι ο σκοπός να δειχτεί ότι εγώ εδώ πέρα είμαι και μπρου, 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 μπρου. Σκοπός είναι να βοηθήσει, ας πούμε, το γεφύρωμα του ενός ακόρδου από τον άλλο ή να βάλει τον τραγουδιστή. Την ώρα που είναι να μπει ο τραγουδιστής και υπάρχει κάποιο κενό, του κάνει μια όμορφη σκάλα, του κάνει μια χρωματική για να μπορεί να μπει. Άρα βάζουμε. Αλλά για να τολμήσει κάποιος για να βάλει, πρέπει να έχει αυτή την πείρα και να ξέρει πώς να τα βάλει. Πάμε τώρα σε άλλη ερώτηση. Πόσο πρέπει να μελετάμε και μέχρι πότε θα μελετάμε? Η μελέτη δεν έχει ώρα. Αν παραδείγματος χάρη είναι να χτίσουμε ένα σπίτι και έρθει μπολντόζα και πρέπει να σκάψει και βιαζόμαστε, πρέπει να γίνει το έργο γρήγορα. Αν το βλέπουμε καθημερινά στην τηλεόραση κάποια έργα που πρέπει να γίνει γρήγορα, τι θα πούμε, α, εγώ σκόλασα. Θα κάνει υπερόρια για να μπορεί να φέρει το αποτέλεσμα. Αν εγώ τώρα έχω ανάγκη μια διπλή χρωματική ή κάτι το οποίο δεν μου βγαίνει εκεί, μια σκάλα, τι θα πω, μελέτησα σήμερα μια ώρα, δύο ώρες, ανάλογα, είμαι καλυμμένος. Δεν είναι έτσι. Μελέτη δεν έχει ωράριο. Μπορεί να μελετάς τόσες ώρες κατά την ανάγκη. Τώρα βέβαια να πούμε και κάτι το οποίο ακούγεται από πολλούς. Το έχω ακούσει εγώ από πολλούς, οι οποίοι πολύ καλοί οργανοπαίχτες. Δεν είναι θέμα κατηγορίας. Αλλά βλέπεις ότι όλοι εμείς οι μουσικοί, βάζω εγώ τον εαυτό μου, υπάρχει μια κρυφή περηφάνεια. Θέλουμε να μην δείχνουμε ότι είμαστε πρώτοι, αλλά στα κρυφά να δείχνουμε ότι είμαστε πρώτοι. Κακό είναι αυτό και πρέπει να το παλέψουμε, να το νικήσουμε. Πρέπει να μας ταπεινεί. Να παίζουμε, αλλά να μην δείχνουμε ότι παίζουμε. Όταν μας δει όλα να πει αυτός θα παίξει μπουζούκι. Μια φορά μας φέρανε να δουλέψουμε στην Αμερική τον Ιορδάνη Τζομίδη και ήρθε τόσο απλά με ένα ποκαμψάκι και λέω αυτός θα παίξει. Πει είναι αυτός, λέει. Αυτός είναι ο θείος μου, τραγιάσκα. Και βγαίνει και παίζει μπουζούκι και εγώ χάθηκα μετά εκεί μέσα στον κόσμο. Λέω, τι γίνεται. Δεν είχε αυτό το τουπέ του μπουζουξί, εδώ θα βγω τώρα να σας φάω όλους. Ναι, τέλος πάντων και αυτά τα άτομα λένε, ας πούμε, εγώ δεν μελέτησα πολύ. Το ίδιο έχω κάνει και εγώ. Το 1974, εκεί στο μαγαζί που δουλεύω από τον Αλωμνόπουλο, δούλευα με τη Φωτεινή τη Μαυράκη. Και ερχόταν τότε στη μουσική, τότε ήμουν 21 χρονών. Πω, πως είσαι καλός εδώ, πόσο καιρό παίζεις, 2 χρόνια. Μα δεν ήταν καν 2 χρόνια. Εγώ παίζα από το 68, ήταν το 1974, 6 χρόνια. Αλλά βλέπεις, ήθελα να δείξω ότι μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα κατάφερα αυτό που κατάφερα. Κακά τα ψέματα. Για να έρθει ένα αποτέλεσμα θέλει μελέτη. Και όταν έρθει η μελέτη, πρέπει να το πούμε ότι μπιάσουμε πάλι όμως το άλλο άκρο να πούμε ξέρεις εγώ έχω ρίξει μελέτη. Όχι. Δεν χρειάζεται. Ταπεινά και ωραία. Τέλος πάντων, το θέμα μας είναι ότι δεν υπάρχει ωραίο ωράριο στη μελέτη. Πρέπει να μελετάμε τόσο κατά την ανάγκη που έχουμε. Παράδειγμα σου χάρη. Εγώ τώρα εδώ πέρα είμαι δάσκαλος. Και τα παιδιά που έρχονται να τους μάθω το Ζεμπέκι της Δοκίας, τη Φραγκοσυριανή, δεν χρειάζεται να κάνω κάποια ειδική μελέτη για να μπορέσω να τους τα δείξω. Το πρόβλημα ποιο είναι, ότι έρχονται οι επαγγελματίες. Πώς εγώ θα μπορώ να ανταπεξέλθω στις ανάγκες για να τους δείξω αυτά τα δύσκολα πράγματα. Άρα είμαι αναγκασμένος
και το κάνω με χαρά και με αγάπη και κάθομαι και μελετάω. Πόση ώρα? Τόσο όσο έχω αυτή την ανάγκη. Έρχονται κατά καιρούς παιδιά που είναι φοιτητές, τα ΤΕΗ, ξέρω εγώ, φαντάρια από εδώ πέρα, που μαθαίνουν για μένα και έρχονται για να τους δείξουν να πάμε παρακάτω και τους βλέπεις ότι είναι πολύ καλοί. Που σημαίνει τώρα πρέπει να τους δείξεις κάτι πιο πάνω από τις δυνάμεις, τους δείξω κάτι το οποίο εκεί το παίζουν ή πιο ομοίων, άδικα και τα λεφτά και θα φύγουν και θα ξανάρθουν. Άρα με κάνει αυτό και μου βγαίνει και σε καλό και κάθομαι και μελετάω και βρίσκω άλλα πράγματα, άλλες τεχνικές και έρχεται εκεί η ανανέωση. Άρα μελετάω και εγώ σύμφωνα με την ανάγκη που έχω. Του πούμε ακόμα ένα παράδειγμα. Ο φίλος μου ο Κώστας Βλατάκης που ήταν εδώ πέρα στο Ηράκλειο πριν πάει στην Αθήνα. Γεια σου Κώστα. Σύμφωνα με την ανάγκη που είχε εδώ πέρα που δούλευε στα κέντρα, έκανε αυτή τη μελέτη. Βέβαια και εκείνος ήταν μελετηρός, μελετούσε πάρα πολύ γιατί είχε ένα στόχο να γίνει καλός και κάποια μέρα ίσως να πάει στην Αθήνα όπως και πήγε στην Αθήνα. Δεν κάνει σίγουρα την ίδια μελέτη που έκανε εδώ πέρα. Στην Αθήνα, εσείς που είστε στην Αθήνα, ξέρετε τι γίνεται. Είναι τα θηρία εκεί πέρα, είναι ο ανταγωνισμός, είναι κακές γλώσσες, δυστυχώς που είναι παντού, δυστυχώς. Και θέλει συνέχεια μελέτη και μελέτη, μελέτη και μελέτη και μελέτη χωρίς σταματημό για να μπορεί να καταφέρεις για να κάνεις κάτι πάνω στο μπουζούχι. Άρα το κλείνουμε αυτό το θέμα ότι η μελέτη δεν έχει ωράριο, μελετάμε τόσο κατά την ανάγκη που έχουμε και δεν σταματάμε τη μελέτη. Διότι αν σταματήσουμε τη μελέτη, είναι σαν να πάρεις ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίος ήταν πολύ καλός ποδοσφαιριστής, ήξερε όλες τις τεχνικές και παίζει ίσα ίσα, κάνει και προπονήσεις, χωρίς αυτός να προπονείται βέβαια, στο γήπεδο, τυχαίνει και το γήπεδο του Ροδότη εδώ πέρα. Και καλείται να παίξει με μια ομάδα που έχει κάποιες ανάγκες αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα θα σπάσει κανένα χέρι, κανένα πόδι, γκρεμιστεί κάτω και δεν μπορεί να σηκωθεί μετά πάνω. Γιατί? Γιατί έχει σταματήσει να κάνει τη γυμναστική που πρέπει να κάνει για να μπορεί να κρατηθεί σε φόρμα. Άρα πρέπει να παίζουμε, εκεί ισχύει ότι αν αφήσει το όργανο, σε αφήνει. Και ανάλογα ο καθένας που θέλει να είναι και τι παίζει και που παίζει, κάνει και την ανάλογη μελέτη. Πάμε, άλλη ερώτηση. Ποια είναι η στάση μας που πρέπει να κρατήσουμε? Αυτός παίζει καλά? Καλός είναι? Δυστυχώς πρέπει να μάθουμε κάτι. Ότι όταν ακούμε κάποιον και παίζει, δεν πρέπει να τον κρίνουμε σύμφωνα με αυτό που μας αρέσει μας ή με κριτήριο αυτόν που εμείς έχουμε πρότυπο. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορούμε να πούμε επειδή είσαι, ας πούμε, εμένα μου αρέσει ο Παλαιολόγου ή ο Χιώτης ή ο Λεμονόπουλος και να πω «Α, αυτός δεν παίζει καλά». Γιατί? Γιατί δεν παίζει το στυλ του Παλαιολόγου ή επειδή δεν παίζει το στυλ του Χιώτη ή επειδή δεν παίζει το στυλ «Α, έχει χαλάσει τον παίζει χιέρα». Δεν είναι έτσι. Γιατί του τσαλαποτάμε του ανθρώπου όλη τη μελέτη που έχει κάνει, δεν σεβόμαστε όλο αυτό που είναι, μπορούμε να πούμε ότι εμένα δεν με εκφράζει αυτός ο μπουζουξής. Καλά παίζει. Αλλά με ένα δέκα με εκφράζει. Δεν πάει να πει ότι εμείς λέμε ότι αυτός δεν είναι καλός, ότι δεν είναι και καλός. Όλοι είναι καλοί. Και μπορούν να προσφέρουν από το 1, από το 2, από το 3, από το 4, από το 5. Και εξάλλου ποιος είναι καλός? Ποιος έχει περάσει την ιστορία ο οποίος είναι καλός? Ήταν καλός εκείνη την εποχή. Και έβαλε το λιθαράκι αυτό που λέμε ότι πρέπει να μελετάμε για να πάει το μπουζούκι λίγο παρακάτω. Και πρέπει να βοηθάμε. Και σκοπός δεν είναι ότι εγώ είμαι ο καλός, αλλά το κάνω γιατί θέλω να βοηθήσω, θέλω να βάλω μια παρένθεση εδώ πέρα. Εγώ όταν ήθελα να μάθω ένα ταξίμι, πήγαινα στα κέντρα, θυμάμαι και εσύ στην Αμερική, το έκανα αυτό και έψαχνα να βρω καλούς μπουζουξίδες, δεν είχε τότε στο ίντερνετ, και άνοιγα ένα μπουκάλι ουίσκι, γιατί άμα πίνες μια μπύρα ή ένα ουίσκι, σε βλέπανε καλά καλά. Οπότε άνοιγα ένα μπουκάλι ουίσκι, καθόμουν όλη νύχτα μόνο και μόνο, όχι πιο το μπουκάλι ουίσκι. Για να δείξω ότι είμαι εκεί πελάτης όλης της νυχτός και περίμενα πότε ο μπουζουξής να παίξει ένα ταξίμι και είχα το μαγνητόφωνο κρυμμένο να το γράψω. Και αλίμονός σου αν σε έπαιρνε χαμπάρι ο μουσικός που είχες μαγνητόφωνο. Μια φορά κατέβηκε ένας και μου το έσβησε εκεί επί τόπου.
άλλος με έβριζε. Άλλος χαμήλωσε το μηχάνημα όταν πήρε χαμπάρι και έβριζε όλη νύχτα μέχρι που έφυγα. Τώρα βέβαια είναι πιο εύκολα τα πράγματα, τώρα το YouTube, και καλό είναι ότι έχει κάποιος, να μην το βλέπουμε όλα στα λεφτά, ότι άμα τα θέλει να τα πληρώσει. Ναι, εντάξει. Και εμένα η δουλειά μου είναι να είμαι δάσκαλος είμαι εδώ πέρα και ζω από εδώ πέρα. Καλό είναι όμως να δώσεις στον άλλο κάτι το οποίο μπορεί να τον βοηθήσει να πάει παρακάτω. Και εξάλλου εμείς οι μπουζουξίδες πρέπει να το προωθήσουμε αυτό το πράγμα. Άμα το κρύβουμε, το κρύβουμε για τον εαυτό μας, δεν είναι και καλό αυτό το πράγμα. Άρα δεν πρέπει να κατηγορούμε κανένα, όλοι είναι καλοί και να μην βάζουμε κριτήριο σύμφωνα με αυτό που εμείς μας αρέσει ή με αυτόν που έχουμε εμείς πρότυπο. Το ίδιο βέβαια αν τυχόν και δούμε αυτοί που είναι πιο παλιοί εν συγκρίση με κάποιον που βγαίνει καινούριος. Μπορεί να βρεθεί κάποιος καινούριος και να παίζει καλύτερα από εμάς που παίζουμε τόσα χρόνια. Δεν μπορεί να είμαστε εμείς οι καλύτεροι. Μιλάω τώρα για εμάς που παίζουμε. Να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε το νέο αίμα. Άμα δούμε ένα πιτσιρίκο και παίζει και παίζει πολύ καλά, μην πούμε Δεν είναι έτσι. Να δούμε τα καλά στοιχεία, να περνάσουμε τα καλά στοιχεία. Και αν μπορούμε να του μιλήσουμε, να τον στηρίξουμε, και αν μπορούμε να τον βοηθήσουμε να του πούμε τι πρέπει να κάνει, γιατί σίγουρα εμείς που παίζουμε πιο πολλά χρόνια από αυτόν που είναι καινούριος, βλέπουμε κάποια λάθη ίσως ή κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να προσέξει. Άμα πας και του πεις, κοίτα αυτό δεν το κάνεις έτσι, γιατί το κάνεις έτσι, μα δεν είναι αυτό έτσι, είναι σαν να τον κατηγορείς. Ενώ πας, του φανερώνεις την αγάπη σου, του λες μπράβο, συγχαρτήρια, απλώς θα σου δώσω με αγάπη μια συμβουλή. Μην το θεωρείς ότι εγώ ξέρω και εσύ δεν ξέρεις, αλλά πρόσεξε το αυτό το πράγμα και αυτό θα σου κάνει καλό. Είναι ας πούμε σαν κάποιος να έχει εδώ μια λαδιά στο ποκάμισο και κοιτάξτε με δύο τρόπους που μπορούμε να το πούμε. Να του πεις, συγγνώμη για τη φράση, να του πεις Λέτσο, τι είναι αυτά εδώ πέρα στη λαδιά σου που κάνεις το μπουζουξί. Την αλήθεια σου είπε, ότι είναι η λαδιά εκεί. Το πρόβλημα είναι πώς σου το είπε. Με κατηγόρια. Ενώ είναι καλό, Γιώργο, Δημήτρη, Κωστή, θα σου πω κάτι. Συγγνώμη κιόλας, συγχώρεσαι με αυτό που θα σου πω, αλλά επειδή σε αγαπάω, το πω κάμισο σου κάπου και έχει μια λαδιά. Ναι, πω, σε ευχαριστώ, πω, πάνω να αλλάξω. Είναι πώς θα το πεις. Δεν είναι ότι εμείς τα ξέρουμε όλα και θα πιάσουμε τον άλλο τον πιτσιρίκο. Σιγά τώρα ο πιτσιρίκος, μην ήρθε τώρα ξαφνικά ο πιτσιρίκος να μας βάλει κάτω. Εξάλλου όλοι ήμασταν κάποτε πιτσιρίκοι. Και αυτοί οι πιτσιρίκοι είναι που θα έρθουν μετά. Και μετά θα έρθουν άλλοι πιτσιρίκοι και πάει λέγοντας. Σεβασμός λοιπόν, σεβασμός. Ποια είναι η στάση μας όταν, σύμφωνα με τον μπουζούκι που παίζουμε, μας κοροϊδεύουν, μας βγάζουν λάθος, μας βγάζουν άχρηστος, μας κατηγορούν ή ακόμα μας προκαλούν. Ένα πράγμα θα ξέρουμε, ότι όλοι και σε όλες τις δουλειές έχουν τους εχθρούς τους και θα θυμόμαστε ότι δεν μπορούμε να αρέσουμε σε όλους. Δεν γίνεται. Καλό ήταν, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και εγώ έχω τους εχθρούς μου. Πού είναι ποζήλια. Ακόμα και είναι κάποιος εκεί στο ίντερνετ από ζήλια, δεν προλαβαίνω να βάλω το βιντεάκι, μπαμ και πατάει το κόκκινο. Σε όλα. Να σας πω όμως ένα μυστικό. Όταν μας κατηγορούν, είναι καλό. Καλό είναι να μας κατηγορούν, βεβαίως. Όταν ξέρεις ότι αυτό που κάνεις είναι σωστό και ο άλλος το κατηγορεί, πάει να πει ότι πιάνει τόπο αυτό που κάνεις. Και υπάρχει εκεί ο ζηλιάρης που τον επείραξε. Και συνήθως ξέρετε ποιοι είναι οι ζηλιάδες. Είναι δύο είδη. Είναι αυτοί που είναι φανατισμένοι με κάποιους και δεν θέλουν άλλους να είναι καλύτεροι. Και είναι αυτοί οι οποίοι είναι παροπλισμένοι σαν τα
αυτοκίνητα που τα έχει στην άκρη και τα κοινά μια φορά το χρόνο. Και είναι αυτή η μουσική, δυστυχώς, οι οποίοι δεν μελετούν. Δεν μελετούν. Παίζουν, έχουν ρεπερτόριο, φτάσανε κάποια εποχή, παίζανε ωραία και σε καλά μαγαζιά, ξέρω εγώ, από εκεί πέρα το μελετήσανε, όμως η μουσική κυλάει. Κυλάει. Ας κοιτάξουμε από Τσιτσάνη, Βαβακάρη, Παπαϊωάννου και όλους αυτούς, να δούμε πώς εξελίχθηκε το όλο το πράγμα. Και μην ξεχνάμε τον Μανώλη τον Χιώτη. Τα ξέρετε, τις κατηγορίες που είχε από όλους. Κοιτάξτε όμως μέχρι σήμερα. Μέχρι σήμερα ο Μανώλης ο Χιώτης. Μανώλη Χιώτη παίζουμε. Και για να μάθεις όλα αυτά, πολύ δύσκολα. Τον κατηγορούσαν όμως. Οπότε, ας τον καθένα να μας κατηγορεί και πώς πρέπει να εμείς να τον αντιμετωπίσουμε. Η απάντηση είναι το μπουζούκι μας. Όχι να τώρα σε φτιάξω, εγώ θα... Όχι. Το καλό δέντρο φαίνεται από τους καλούς καρπούς. Θέλω να με συγχωρέσετε, δεν θέλω να πω ένα πράγμα που μισώ είναι να λέω για τον εαυτό μου, γιατί αυτό είναι περηφάνεια. Δεν είναι καλό. Ποτέ να μην λέμε. Ξέρεις, εγώ δούλευα με αυτόν, εγώ δούλευα με εκείνο, εγώ έκανα. Δεν χρειάζεται. Άσε να τα μάθει και να σου πει ο άλλος, καλά, γιατί δεν μου το πες. Ήσουν εκεί και δούλεψε εκεί και. Ακόμα και τα βιντεάκια που περνάμε θέλει μεγάλη προσοχή με τι κίνητρα τα περνάμε. Για να βοηθήσουμε ή για να δείξουμε ότι ξέρεις εγώ. Χαμηλότομο. Άρα, το καλό δέντρο, όπως είπαμε, βγάζει καλούς καρπούς και επειδή σου είπα προηγουμένως ότι δεν μου αρέσει να λέω για τον εαυτό μου, αλλά θα αναγκαστώ να του πω αυτό το πράγμα. Και εδώ που τώρα που σας μιλάω, είμαι στο Ηράκλειο της Κρήτης. Υπάρχουν και εδώ πέρα οι εχθροί και μιλάω με τον Μπεζούκι. Δεν είμαι τώρα να συναγωνίζομαι και να θέλω να διχτώ και να βγω και να πάω και προς την Αθήνα να γίνω. Εγώ τώρα μεγάλος είμαι 60 χρονών, θέλω τώρα να αγκάζω να ροκάνω, να πληρώνω τη ΔΕΗ, να πληρώνω το ΤΕΤ. Αλλά είπαμε ότι αφού κάνω αυτή τη δουλειά και μου αρέσει αυτή η δουλειά και όσο το κρατώ στα χέρια μου θα πρέπει να κάνω αυτό. Και απαντώ. Και απαντώ πώς. Με τους μαθητές. 26 κέντρα μετρήσαμε μια μέρα εδώ πέρα τα καλά, τα ενεργά κέντρα που είναι. Παρόλο που οι δουλειές, τα ξέρετε, είναι πεσμένες, τα 25 είναι μαθητές δικοί μου. Δεν καφιέμαι σε αυτό. Και ούτε πρέπει να καφιέται ο δάσκαλος. Εγώ τον έβγαλα. Αυτό, εγώ τον έβγαλα εκείνο. Δεν τον έβγαλες εσύ. Ο δάσκαλος πρέπει να είναι καλός, αλλά άμα δεν είναι ο μαθητής καλός και μελετηρός, να του περάσεις. Και ο δάσκαλος πρέπει να περάσει τον μαθητή να μελετάει. Και εκείνοι οι δύο είδη μαθητές. Αυτοί που μελετούν και αυτοί που δεν μελετούν. Και αυτοί που μελετούν, όλοι θα βγουν. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βγούμε. Οπότε απαντάμε με τη μουσική. Γιατί μετά τι γίνεται, αν τυχόν και τους συνοριστούμε, θα γίνουμε το ίδιο με αυτούς. Θα περάσει το ίδιο πνεύμα και θα αρχίσει μετά ο τσακωμός και εσύ είπες. Ύστερα έχει το άλλο, αφού ξέρουμε ότι αυτό που λέει αυτός δεν είναι αλήθεια. Αφού δεν είναι αλήθεια λοιπόν, θα δούμε ότι αυτό που λέει το κάνει από ζήλια, από κακία. Θα συνοριστούμε τους κακούς, όχι. Θα πω μια πολύ δύσκολη ερώτηση και με δύσκολη απάντηση. Ποια είναι η σχέση μας με το αλκοόλ, με τη μαριχουάνα που χασίσει και την κοκαίνη. Πω, μα τι είναι αυτά τώρα που λες. Όλοι οι επαγγελματίες ξέρουν να τα βλέπουμε και πολλοί από εμάς τα έχουμε ζήσει αυτά και έχουμε περάσει από εκεί. Δυστυχώς ή ευτυχώς. Έχει τα δυστυχώς, έχει τα ευτυχώς. Από δική μου πείρα, θέλω να σας πω κάτι. Σας ξαναλέω ότι αυτό είναι πολύ δύσκολο, δεν το λέει κανένας, γιατί μπορεί να φοβηθεί και κανένα παιδί, πει, ω, αυτός, πάμε εκεί που αυτός έχει ναρκωτικά. Δεν έχει εδώ πέρα ναρκωτικά, εδώ πέρα τα ναρκωτικά τα φτιάχνουμε από μόνοι μας, καθώς θα σας πω. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος από το Θεό μέσα, να παράγει αυτή τη δύναμη, την αδρεναλίνη και αν να το πούμε με δικό μας τρόπο, την κοκαίνη, που η κοκαίνη σου δίνει αυτή την ένταση και τεντώνει όλες οι αισθήσεις.
αυτό ο άνθρωπος όταν ξέρει μπορεί να το καλλιεργήσει, να μοναχώς θα το φτιάξει. Οπότε δεν χρειαζόμαστε. Ναι, αλλά θέλω να χαλαρώσω και να... Πάλι, όλα τεχνητά μπορεί να γίνουν. Θα κάνω ένα βιντεάκι μια μέρα και θα σας πω πώς μπορεί ο άνθρωπος να έχει φουλ ενέργεια. Εγώ σήμερα και τις πιο πολλές μέρες, 4 και 20 το πρωί, ξημερώματα, σηκώθηκα. Συνήθως σηκώνομαι 6 ώρα. Και γυρίζω εδώ πέρα στην Αλικανασού, μια ώρα δρώνω, κάνω ένα μπάνιο. Τρώω το πρωινό, πίνω μαγιά της μπύρας, για όσους ξέρουν. Και πάω το βράδυ για ύπνο 10, 10 και μισή, καμιά φορά και 11. Κρατάω στα χέρια μου το μπουζούκι, χωρίς υπερβολές, 12 ώρες. Πολλές φορές η προσωπική μου μελέτη είναι 4 ώρες. Αλλά δεν το έχω, όπως είπαμε, «Α, δεν μίλησα σήμερα 4 ώρες, δεν αισθάνομαι καλά». Όχι. Μπορεί να πάει 6. Μπορεί να μην έχω πολλούς μαθητές εκείνη την ημέρα και να παίζω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πεινάω με κάποια στιγμή, πάω για τρόγο, περνάει λίγη ώρα, ξαναπαίζω πάλι. Ανάλογα. Την ανάγκη που υπάρχει. Δεν χρειάζομαι να πάρω τίποτα. Τα πήρα και αυτά και είδα ότι τελικά είναι μεγάλη παγίδα. Και για όσους είναι στην παγίδα, σαν συνάνθρωπος μιλάω, μπορώ να τους πω ορισμένα πράγματα τα οποία θα βοηθήσουν. Θα κάνω όμως ένα άλλο βιντεάκι, το οποίο μέσα σε αυτό το βιντεάκι, εκτός που θα μιλήσω για αυτά τα πράγματα, θα μιλήσω, ξέρω, το φάρμακο για τις τεντονίτιδες. Εμείς έχουμε το πρόβλημα μουσική για αυτό το πράγμα. Εδώ έρχονται παιδιά τα οποία ήδη δουλεύουν στα κέντρα και κάνουμε σκληρή προπόνηση. Παίζουμε ώρες και ακατάπαστα και μια στιγμή, ο, πιάνει. Εάν δεν ξέρεις τώρα να το νικήσεις εκείνη την ώρα, μπορεί να σου δημιουργήσει πρόβλημα. Και το πρόβλημα ποιο είναι, ότι οι γιατροί, οι πιο πολλοί δυστυχώς, δεν έχουν τη θεραπεία σε αυτό το πράγμα. Ένα παιδί την άλλη φορά τον έβαλα σε σκληρή μελέτη, πόνασε το χέρι του, συνέχισε και έπαιζε και πάει η μάνα στο γιατρό και λέει πώς έγινε, λέει, το μπουζούκι, λέει δεν πρέπει να ξαναπαίξει ποτέ μπουζούκι. Το ίδιο έχει ξαναπεί και ένας άλλος γιατρός πάλι σε ένα άλλο μαθητή. Ένας άλλος μαθητής ο οποίος είναι πολύ καλός, έπαθε μεγάλη ζημιά, έκανε χειρίσεις και κοντραχειρίσεις και του διαλύσανε το χέρι. Ένας πολύ γνωστός στην Αθήνα, τον ξέρουμε όλοι, πολύ καλός, μου αρέσει αυτός ο μπουζούκις. Και αυτός είχε μεγάλο πρόβλημα και με χειρίσεις, όμως υπάρχει λύση. Και σας μιλάω από εμπειρία εδώ πέρα, το οποίο θα τα δείξω τι πρέπει να κάνουμε για την πρόληψη και όταν φανεί αυτό το πράγμα τι κάνουμε. Επειδή θα μιλήσουμε πολύ θα το αφήσουμε αυτό σαν ξεχωριστό θέμα. Άλλη ερώτηση. Έρχεται ένα παιδί για να μάθει μπουζούκι. Τι πρέπει να του προτείνω, τρίχορδο ή τετράχορδο. Η μία ερώτηση. Και η άλλη είναι και τι στυλ να του δείξω. Να του δείξω χιώτη, να του δείξω τσιτσάνι Μάρκο Βαβακάρη ή να του δείξω παλαιολόγο. Ξέρω, πολλοί τώρα που τα ακούνε αυτό θα πούνε μα θα αρχίξεις από το Μάρκο Βαβακάρη για να πάει εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι ότι από εκεί ξεκίνησε το μπουζούκι. Όμως, το τρίχορδο με το τετράχορδο το παρομοιάζω εγώ ότι σηκώνομαι το πρωί, έχω ένα αυτοκίνητο, είναι Hyundai, είναι 17 χρονών, κοντεύει να πάει φαντάρος όπου να είναι. Και θέλω να πάω στα Χανιά που δουλεύω εκεί πέρα, στα Χανιά είναι 150 χιλιόμετρα. Μέχρι να πάω και αν με πάει, καληνύχτα. Γιατί λοιπόν, εφόσον μπορώ και έχω την άνεση, να μην πάρω ένα πιο γρήγορο αυτοκίνητο και να είμαι ασφαλής στον δρόμο και να κάνω τη δουλειά μου, που θα είμαι για κάποιο χρονικό διάστημα και πρέπει να πηγαίνω. Δηλαδή, είναι το μέσο μεταφορικό το αυτοκίνητο και ανάλογα την ανάγκη πρέπει να έχω και το κατάλληλο αυτοκίνητο. Και αν πούμε τώρα, βάλουμε και μια παρένθεση, αυτοί που δεν έχουν ανάγκη να έχουν μεγάλο αυτοκίνητο και έχουν μεγάλο αυτοκίνητο για να πάει, βέβαια πρόβλημά τους είναι, αλλά το λέμε για εμάς να προσέχουμε, πάλι και η υπερηφάνεια.
για να δείξει ότι εγώ έχω την αμαξάρα τη μεγάλη και εντάξει, αυτό είναι προσωπικό στο καθένα. Το ίδιο με το τρίγωνο του τετράχορδο. Γιατί βγήκε, πρέπει να δούμε γιατί βγήκε το τετράχορδο. Δηλαδή ήθελε να κάνει τον έξυπνο ο Χιώτης. Δεν έκανε τον έξυπνο. Οι ανάγκες που έπρεπε, που είχε και έπρεπε να τις εκφράσει στο τρίγωνο δεν τον βοηθούσε. Και έτσι δημιουργείται το τετράχορδο. Η αλήθεια είναι ότι το τρίχορδο, επειδή είναι αυτοί οι τρεις χορδές και είναι τα στιέρα πιο λεπτή, βγάζει πιο ωραίο ήχο. Αυτό το μπουζουξίστικο μετ. Αλλά όταν ξέρει κάποιος τις τεχνικές, στα κόρδα, τα χτυπήματα, μπορεί να το κάνει στο τετράχορδο το ίδιο. Και ο δάσκαλος είναι υποχρεωμένος, εφόσον θέλει ο μαθητής, να του δείξει το παίξιμο του τρίχορδο. Άλλο παίξιμο έκφρασης έχει το τρίχορδο τα ρεμπέτικα και άλλο τρόπο έκφρασης έχουν όλα τα άλλα ποχή. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε «Α!» Και δυστυχώς και εκεί έχει γίνει ο φανατισμός και βρίζουν στο ίντερνετ και χαλάσει στο μπουζούκι και τι είναι αυτά που παίζουν, το τρίχορδο είναι το μπουζούκι και όχι το τετράχορδο. Μα δεν είναι έτσι. Και το τρίχορδο είναι και το τετράχορδο είναι. Ανάλογα τις ανάγκες που υπάρχουν και ούτε μπορούμε να πούμε ότι αφού δεν παίζει το τρίχορδο δεν είναι καλός ή αφού δεν παίζει τα ρεμπέτικα αυτά έτσι και... Όχι. Τώρα, ποιος είναι πιο καλός μπουζουξής? Ένας που είναι πολύ καλός στο τρίχορδο. Που έχουμε τρίχορδα πάρα πολλά, πολύ καλά. Ή ένας που παίζει τετράχορδο και είναι πολύ καλός. Δεν θέλω να πω ονόματα, ξέρω μεγάλο, άτομα το οποίο είναι πολύ καλή. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός είναι καλύτερος. Δηλαδή δεν μπορούμε να πούμε Βαγγέλη Τρίγκα συγχώρεσέ με, Μανώλη Καραντίνη συγχώρεσέ με που θα το φέρω. Να πούμε ο Τρίγκας είναι καλύτερος επειδή παίζει το τρίχορδο ή ο Καραντίνης είναι καλύτερος επειδή παίζει το τετράχορδο. Δεν είναι έτσι. Ο καλύτερος ξέρετε ποιος είναι? Αυτός ο οποίος, και αυτός ο μπουζουξής μένα μου αρέσει, αυτός ο οποίος έχει όλα τα παίξηματα, όλα, όλα τα στυλ. Να έχει το ρεμπέτικο, να έχει του ζαμπέτα, να έχει του χιώτη και να έχει και του παλαιολόγου, γιατί κακά τα ψέματα. Πολλοί τον κατηγορούν τον παλαιολόγο, αλλά όλοι παίζουν παλαιολόγου. Άλλο στυλ. Πολύ δύσκολο το παίξιμο του παλαιολόγου. Δεν είναι εύκολο. Πολύ δύσκολο σας λέω ότι είναι. Και από εκεί έχει και άλλα παίξηματα. Μπορεί να παίξεις jazz. Μπορεί να παίξεις country music. Μπορεί να παίξεις σπανιόλικα. Τι θα πούμε, τα χάλασε, γιατί? Ό,τι θέλω παίζω. Μουσική είναι εδώ. Το όργανο αυτό είναι το μέσο έκφρασης. Τι θα με απαγορέψει εμένα που ήμουν στην Αμερική και έπαιζα με τζαζίστες να μην παίξω τζαζ ή που δούλευα με Σπανιόλους εκεί να μην παίξω ή που δούλευα με Τούρκους και Άραβες εκεί και είχαν μπελντάρσε 5 μπελντάρσε κάθε βράδυ και να παίξω αυτό το... Γιατί? Ποιος είναι αυτός να μου πει ότι απαγορεύεται? Γιατί θα χαλάσει τον μπουζούκι. Οπότε, κομμένα αυτά. Καλύτερος μπουζουξής λοιπόν είναι αυτός που έχει όλα τα παίξηματα. Άρα μελέτη, εκεί πάμε. Μελέτη. Να δούμε τι άλλη ερώτηση έχουμε και να σταματήσουμε εδώ πέρα. Μια ερώτηση είναι ποιος είναι ο καλύτερος δάσκαλος. Όπως είπαμε και ποιος είναι ο καλύτερος μπουζουξής. Ο καλύτερος δάσκαλος είναι αυτός που βγάζει καλούς καρπούς. Το είπαμε και προηγουμένως αυτό το πράγμα. Ο δάσκαλος ο καλός είναι όταν βγαίνουν μαθητάδες. Και δυστυχώς πολλοί δάσκαλοι κατηγορούν άλλους δασκάλους ότι οι μαθητές του κάνουν, δείχνουν, ξέρω εγώ. Αλλά αυτοί όμως, άμα
Του ρωτήσει, διέδειξε μου ένα μαθητή σου, πού δουλεύει ένα μαθητή σου. Δεν έχουνε. Άρα και εκεί ζήλια. Γεννιέσαι μπουζουξής, ταλέντο ή καλλιεργείται το ταλέντο, μια άλλη ερώτηση. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν ορισμένα άτομα και φαίνονται τις πιο πολλές φορές από μικρά παιδιά που, αυτό που κάνει κάποιος σε 10 χρόνια, αυτός το καταφέρνει μέσα σε 1,5 χρόνο. Έχω τέτοιους μαθητές. Αυτό βέβαια δεν είναι συνέχεια σε όλους. Είναι ορισμένα, είναι τα ταλέντα, γεννιούνται. Αλλά το ταλέντο από μόνο του δεν είναι αρκετό. Απλώς το ταλέντο έχει μεγαλύτερη αντίληψη. Του μιλάς από την πρώτη στιγμή και καταλαβαίνει. Και τρέχει πιο γρήγορα στην εκμάθηση από τον άλλο. Ο άλλος τώρα που δεν έχει το ταλέντο, πηγαίνει πιο σιγά. Αλλά και ο ένας μπορεί να το καλλιεργήσει και να μάθει, και ο άλλος πάλι που το έχει το ταλέντο να το καλλιεργήσει και να πάει πιο μπροστά. Άλλη ερώτηση. Η ερώτηση είναι ότι... Τελευταία ερώτηση είναι αυτή. Μα δάσκαλε, πώς είναι καλύτερος αυτός, αφού ακούει τα βιντεάκια αυτού νου του Μπουζουξή και έχει πιο πολύ βάση στη μελέτη του. Και είναι αλήθεια. Είναι ορισμένοι Μπουζουξίδες που τους βλέπουμε στο YouTube, ονομαστεί και εξακουστεί, και έχουν, βλέπεις στη μελέτη τους ότι έχουν φοβερά πράγματα. Και είναι άλλοι οι οποίοι δεν έχουν όμως αυτά τα πράγματα, αλλά είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν υπονοώ κανένα, δεν έχω υπόψη μου κανένα, απλώς αυτό μπορεί να γίνει και τοπικά εδώ στο Ηράκλειο, μπορεί να γίνει στην Αθήνα, μπορεί να γίνει σε όλο τον κόσμο. Να σας πω τώρα τι γίνεται. Είναι γιατί εκεί τώρα είναι το marketing, εκεί είναι τώρα το πακέτο. Δηλαδή, εγώ, σας μιλήσω για εγώ, ένα κακό που είχα. Όλη μέρα με μελετούσα, δεν έκανα δουλειά, μελετούσα, έτρωγα, χυμόμουνα, πήγαινα στη δουλειά, έπαιζα, ξέρω εγώ, πήγαινα στη δουλειά, έβγαζε τη δουλειά με το παραπάνω, ένιωθα, και έτσι πρέπει να νιώθει ο μουσικός. Την ανάγκη που έχει, πάντα να είναι πιο πάνω. Θα βάλω μια παρένθεση. Παραδείγματος χάρη, όταν θέλει να τρέξει κάποιος το κατοστάρι που είναι σε 10 δευτερόλεπτα, στο πούμε, λέμε. Ο προπονητής πρέπει να το κάνει σε 8, ώστε αν τυχόν εκείνο την ημέρα δεν αισθάνεται ψυχολογικά καλά, να το καλύψει στα 10. Το ίδιο και ο μουσικός. Άμα είναι στα όρια, θα περιμένει να είναι στα καλά του, και να πει: α, σήμερα μπορεί να παίξει. Ξέρω, σκόρκα σήμερα και με χάλια. Δεν έχει έτσι. Αν περιμένουμε τα συναισθήματα, ποιος είναι. Σήμερα είσαι καλά, αύριο δεν είσαι καλά και ποιος είναι καλά καθημερινά. Οπότε να μην τα σχέουμε. Και μέσα στο βιντεάκι εκείνο που θα πω για τα ναρκωτικά και για τις εντονίτιδες, θα πω για την ψυχολογία. Πώς μπορούμε με το που κάθεσαι εκεί να παίξεις. Και προηγουμένως να έχεις προβλήματα. Και στο δίκιο σου να έχεις τσακωθεί ακόμα και να σου είναι χάλια. Αλλά με το να κάτσεις, να φτιάξει η ψυχολογία σου. Όλα είναι εδώ, εδώ στο μυαλό, από εδώ φτιάχνονται όλα. Είτε τα κακά, από εδώ. Ακούει το αυτή, σκέπτεται από εδώ πέρα, κατεβαίνει μετά, γεννιούνται τα συναισθήματα και βγαίνει. Άρα από εδώ πάλι διορθώνονται. Και κατεβαίνουν στο σκληρό δίσκο μετά κάτω. Στην καρδία. Αυτό το κακό που είχα ήταν ότι... έχει να κάνει βέβαια και με το χαρακτήρα. Δεν ήμουνα σαν μερικούς. Βλέπω εδώ πέρα ορισμένα παιδιά που βγαίνουν και με το που βγαίνουν στη δουλειά έχουν ασύρματο, χωρίς καλώδιο το μπουζούκι, το μανίτης, κατεβαίνουν στις παρέες, παίζουν, κάνουν, δείχνουν, ξέρω εγώ, χαμογελίζουν. Εγώ τίποτα. Ήμουν εκεί, ξέρω εγώ, έπαιζα. Και έβλεπα μετά άλλους μπουζουξίες που παίζανε το 1/10 από μένα. Μου είχε συμβεί αυτό στην Αμερική πάρα πολλές φορές. Και κάνανε κατάσταση. Ο χαμός γινόταν. Και καθόμουν και σκεπτόμουν και λέω, μέχρι που πάει μετά να σε πειράξει λίγο με τη ζήλια.
Γιατί ξέρεις ότι εσύ είσαι καλύτερος από αυτό. Λες τι γίνεται. Να σας πω τι γίνεται. Τη στιγμή που κάνουμε αυτή τη δουλειά και στυνόμαστε μπροστά σε κάποιον ή σε κάποιους, από ένα μέχρι ως άτομα είναι αυτά και παίζουμε, το πρώτο πράγμα είναι, απαιτείται χαμόγελο. Δεν μπορεί να βγω να παίξω με δύο χέρια. Δεν γίνεται. Το ένα. Το δεύτερο, πρέπει να είμαστε κοινωνικοί. Πρέπει να μιλάμε, ναι, αυτό δεν τον πάω καθόλου. Δεν έχει, δεν τον πας καθόλου. Δεν τον πας, ο άνθρωπος έρχεται να ακούσει. Είναι η δουλειά σου να τους χαιρετάς όλους και ας τον καθένα να έχει πρόβλημα. Με λίγα λόγια, πρέπει να έχουμε το πακέτο. Πρέπει αυτό που έχουμε, οτιδήποτε είναι αυτό στον κόσμο το οποίο παράγεται και που λύνεται, πρέπει να είσαι καλός πολιτής. Εάν δεν είσαι καλός πολιτής, το εμπόριο μας θα σαπίσει. Εάν εγώ τώρα μελετάω και έχω πράγματα και οποιοδήποτε έχει και δεν ξέρει να τα δώσει έξω, το οποίο κάποιοι έχουν βρει τώρα το κόλπο και καλά κάνουν, γιατί έτσι είναι η δουλειά. Και έχουν αυτό μέσα στο παχαίο τους, ότι έχουν τη μελέτη, έχουν αυτά που έχουν και μετά, βέβαια σε πολλούς αυτό δεν αρέσει, θα τον κορυδεύουν, δηλαδή τον καραγκιόζει. Μα τι είναι αυτά πέρα που κάνει. Για σένα μπορεί να φαίνεται καραγκιόζεις, αλλά ο κόσμος δυστυχώς αυτό θέλει. Αυτό θέλει. Θα πω αυτό που είναι λίγο αστείο και θα τελειώσουμε. Στην Αμερική δούλευα στο New Jersey. Zorba the Greek, στο Μαυρουδί. Ο Νίκος ο Τατασόπουλος ξέρει. Γεια σου Νίκο. Και εκεί απαιτούσαν να κάνεις κόλπα με το μπουζούχι. Πάνω, πίσω, σου βάζανε μια πετσέτα και με κλειστά μάτια ήταν η πετσέτα από πάνω και έπρεπε να πες έτσι. Έπρεπε να βάσει εδώ ένα στυλό, θα το κάνω κανένα μέρα για να γελάσουμε, όχι για να δείξουμε. Και να γίνεται βιολί, βιολί το μπουζούκι. Έχετε ακούσει το μπουζούκι, γίνεται βιολί. Γίνεται βιολί. Και με τα πόδια. Βγαίνω πάνω, παίζω ένα σόλο για να βγει μετά ο τραγουδιστής. Κόσμος, τίποτα. Με κοιτούσαν, λες, θέλω να με δείρουνε. Βγαίνω ο τραγουδιστής, αρχίζει τίποτα. Μου λέει κάτι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να το σηκώσουμε, δεν γίνεται. Μου λέει ξανακάνε σόλο. Πάλι σόλο του λέω. Μου λέει κάνα κόλπο. Αυτοί μου λένε είναι τρελή, θέλουν τέτοια να βλέπουν τον μπουζούκι να αιωρείται και να... Λέω εντάξει. Και είπε ένα τραγούδι, θυμάμαι, ήταν γκουαράτσα ένα τραγούδι και κάνω ένα σόλο. Και τι έκανα, το ίδιο μου βάζαν και στη Βοστόνη και έκανα. Οτιδήποτε αντικείμενο πάρουμε, τι να πάρω τώρα, να πάρουμε αυτό εδώ πέρα ξέρω εγώ. Και το βάλεις πάνω στο μπουζούκι, μπορεί να παίξει. Μα πεις, μα τι είναι τώρα αυτά τα πράγματα. Ναι, και εγώ το λέω. Αλλά λέμε τώρα ότι σε πάει σε ένα μέρος, ξέρω εγώ, και βλέπεις ότι αρέσει και ξεσηκώνει το μαγαζί. Δεν είναι ότι θα το κάνεις και θα το έχεις εκεί. Τέλος πάντων και πήγαινα και όπως ήταν η στέκα με το μικρόφωνο καμιά φορά και έκανα και έπαιρνα και λέει, πω, μαζευόταν και βγάζανε φωτογραφίες, πω, να δείτε το καλύτερο που ζήτηκε. Δυστυχώς, καμιά φορά πρέπει να το κάνεις, στο πακέτο μέσα. Τώρα στον τραγουδιστή να γελάσουμε. Ο Γιάννης ο παπαδί μας. Γιάννη, καλή σου ώρα. Τι που είσαι. Και όπως έκανα εγώ τώρα το σόλο, του λέω κοντά. Φέρ το πόδι σου. Το πόδι μου τι το κάνει. Φέρ το πόδι σου, του λέω. Παίρνω το πόδι, το σηκώνω σιγά σιγά. Μα μου γκρεμίσει. Ήταν γυναίκα την εποχή, τον κρατούσε. Του λέω σήκω. Ναι, κόλπο δεν θέλει, ναι. Λοιπόν, πάτε στο μπουζούκι. Όχι, δεν γίνεται. Βγάλω το παπούτσι. Βγάζει λοιπόν το παπούτσι. Κάτσε, θα βγάλω και εγώ το παπούτσι. Όταν είναι δερμάτινο, γλιστράει. Και μπορεί να κάνεις ό,τι θέλεις πάνω στο μπουζούκι. Και να παίξεις ολόκληρες όλο. Το πρόβλημα ήταν αυτό, ήταν κρέπ. Δεν γλιστρούσε καθόλου. Και βάζω με το παπούτσι, το βάζω. Πω, κοίτα, τι, μόνο τι θα κάνεις. Πω, κοκκινίζαν τα μούτρα, βλέπω ένα κόσμο, τι θα κάνει εδώ πέρα. Τελικά δεν έκανα τίποτα. Τίποτα δεν γίνεται. Και λες, είχαν πιάσει ένα σφυρί και μου κάτσε μια κεφάλι και του λέω: μην με ξαναβάλεις άλλη φορά να κάνω αυτά τα τρελά πράγματα. Ακούγεται, σταμάτησε μετά. Βέβαια θέλω να πω ότι αν χρειαστεί να το κάνεις, εντάξει. Αυτό ήταν ένα μάθημα για μένα.
Και δεν μ' άρεσε κιόλας, γιατί όπως εσύ που καθόμαστε στην καρέκλα, ξαφνικά σου λέει σήκω να κάνεις αυτά τα πράγματα. Αλλά δεν λέω ότι στο πακέτο μας πρέπει να έχουμε και να βγάζουμε παπούτσα και να τα βάζουμε εκεί και να παίρνουμε τα σάκια και να κάνουμε και να τα κάνουμε και να κάνουμε. Αλλά μιλάω τώρα ότι πρέπει να είμαστε κοινωνικοί, ότι πρέπει να παίζουμε με το χαμόγελο, ότι πρέπει να συγκροτούμε και να πάμε και δίπλα στα νου και να πάμε και δίπλα στον τραγουδιστή και στην τραγουδίστρια και να το πουλήσουμε. Να το πουλήσουμε αυτό. Ραντεβού στο άλλο βιντεάκι.